Αγαπητοί φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, χαιρετίζουμε την πραγματικά μεγάλη συγκέντρωση του κόμματός μας μπροστά στις εκλογές της 21ης του Μάη, ίσως σίγουρα τη μεγαλύτερη των τελευταίων ετών συγκέντρωση του κόμματος στη Λαμία. Μια συγκέντρωση που στέλνει μήνυμα αισιοδοξία, μήνυμα ισχυροποίησης, μήνυμα συσπήρωσης νέων σημαντικών δυνάμεων, που αποφασιστικά συμπορεύονται τώρα με το ΚΚΕ. Και απ' την άλλη δείχνει τις μεγάλες δυνατότητες ακόμη μεγαλύτερης ενδυνάμωσης του ΚΚΕ στον αγώνα που έχουμε μπροστά μας, με πρώτη τη μεγάλη μάχη στις βουλευτικές εκλογές. Αυτή η συσπήρωση είναι αποτέλεσμα της συνεχούς, της αδιάλειπτης πάλης του κόμματό μας, όχι μόνο στη λεγόμενη προεκλογική περίοδο, αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα, κατακτώντας ευρύτερη εκτίμηση και εμπιστοσύνη από τους λαϊκούς ανθρώπους, από τους εργαζόμενους όλης της θεότητας. Αυτή η εκτίμηση και η εμπιστοσύνη μπορεί να πάρει και εκλογικά χαρακτηριστικά με την ψήφο στο ΚΚΕ, ώστε και στη φθιότητα να αλλάξουν οι συσχετισμοί στις βουλευτικές έδρες με την κατάκτηση έδρας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που θα κάνει και τη διαφορά στο νομό μας αφού τόσα χρόνια κινείται σταθερά σε συντριπτικά αρνητικού συσχετισμού με την εκλογή βουλευτών μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ και προηγούμενα από το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε το θάρρο να κοιτάμε το λαό τη Φιότητα με καθαρό βλέμμα στα μάτια, γιατί κουβαλάμε το ιστορικό φορτίο 105 χρόνων συνεχού πάλι και σταθερή αδιάκοπη σχέση με τι λαϊκέ δυνάμει ζώντας τις αγωνίες τους και συμμετέχοντας στους αγώνες τους ως ανάγκη, ως υποχρέωση υπεράσπισης των δικαίωμάτων και των συμφερόντων κάθε απλού μεροκαματιάρη, κάθε απλού ανθρώπου του μόχθου. Με αυτή την έννοια έχουμε κάθε δικαίωμα να απευθυνόμαστε σήμερα και να καλούμε κάθε άνθρωπο που αναγνωρίζει την αξιοπιστία, τη συνέπεια και την τιμιότητα στη στάση μας να μετατρέψει τη συμπάθεια και την εκτίμηση και σε ψήφο. Βρεθήκαμε αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα και συζητήσαμε με χιλιάδες εργάτες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους, νέους, γυναίκες των λαϊκών οικογενειών. Βρεθήκαμε και συμπορευθήκαμε στους αγώνες που αναπτύχθηκαν σε κάθε σημείο της θεότητας, διαθέτοντας όλες μας τις δυνάμεις. Επιτρέψτε μου να σημειώσω ορισμένου μόνο από τους αγώνες που αναπτύχθηκαν. Λάρκο, Είμαστε μέσα στο καμίνι του αγώνα για την επαναλειτουργία τη με όλου του εργαζόμενου στα πόστα του, με όλου του εργαζόμενου στα σπίτια του, για να μην μαραζώσει η περιοχή τη Λοκρίδα και τη Νότια Φθιώτιδας. Είμαστε μέσα στου αγώνε που εξελίσσονται από του πλημμυροπαθεί τη κοιλάδα του Σπερχιού με τους του κατοίκου του κόμματο, του Λιανοκλαδίου, του Ζηλευτού και άλλων περιοχών που βρίσκονται ακόμα μπροστά στον κινδυνό νέων πλημμυρών. Είμαστε στου αγώνε των βιοπαλαιστών, αγροτών και κτηνοτρόφων, που με το απαγορευτικό κόστο παραγωγή οδηγούνται στην εγκατάλειψη και στην ανεργία. Είμαστε στου αγώνε τη νεολαία μα ενάντια στη φυγή από τον τόπο του, για δωρεάν σπουδέ και για σχολεία και σχολέ που να ανταποκρίνονται στι σύγχρονε ανάγκε του. Είμαστε μαζί με του αυτοαπασχολούμενου τη πόλη τη Λαμία και των κομοπόλεων του νομού μα που στενάζουν κάτω από το βάρο τη φορολογία και της μείωση του τζίρου που υφίστανται για και καιρό τώρα. Είμαστε με τους άνεργους που απαιτούν σταθερή δουλειά με δικαιώματα και όχι προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας, κοινοφελούς εργασίας, μερικής απασχόλησης που οδηγούν σε ομοιρία. Είμαστε με τους εργαζόμενους της βιομηχανικής περιοχής Λαμίας που οργανώνονται σε νέα σωματεία για να υπερασπιστούν το δίκιο τους και στηρίζουμε αυτή την προσπάθειά τους. Είμαστε στου αγώνε για πραγματική δωρεάν υγεία με στελέχωση του νοσοκομείου Λαμίας και των κέντρων υγεία σε όλη τη φιότητα. Μιλώντα με χιλιάδε ανθρώπου, αναγνωρίζουμε στο βλέμμα του την αγωνία, αλλά και την αγανάκτηση και την οργή, τη διάθεση αποστροφή από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Του λέμε να τολμήσουν. Τώρα είναι η ώρα να εμπιστευτούν το ΚΚΕ που ήταν και είναι δίπλα τους κοντά τους και θα παλεύει ενάντια στην αδικία, τη φτώχεια και την εκμετάλλευση. Τους λέμε, δώστε τη δύναμή σας στην ισχυροποίηση του κόμματος για να είμαστε όλοι πιο δυνατοί, πιο ανθεκτικοί, πιο αποτελεσματικοί στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Γιατί πραγματικά μπροστά μας έχουμε όλα τα, τα επώδυνα για το λαό μέτρα που ήδη έχουν ξεκινήσει και άλλα που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη για να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε την επίθεση των αντιλαϊκών πολιτικών να τους χαλάσουμε τα σχέδια. Χρειάζεται όμως εκτός από διάθεση και δύναμη πολιτική. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο επίθεση ενάντια στο λαϊκό εισόδημα και στα λαϊκά δικαιώματα που ακολούθησε και η τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε και ανεξάρτητα από τις προεκλογικές τους εξαγγελίες των κομμάτων αυτών που προαλήφονται για την κυβερνητική εξουσία, τα προγράμματά τους, οι συνολικότεροι στάσεις τους ομολογούν ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν είτε είναι στην κυβέρνηση είτε είναι στην αντιπολίτευση. Έχουν δώσει διαπιστευτήρια, τα διαπιστευτήριά τους τόσα χρόνια με προγράμματα πανομοιότυπα στα βασικά του σημεία. Γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει με αξιωματικό τρόπο ότι η επόμενη κυβέρνηση θα έχει αντιλαϊκό χαρακτήρα. Γι' αυτό και η απάντηση σε αυτή την κυβέρνηση δεν είναι άλλη από το ποιο θα βρεθεί μαζί με το λαό την επόμενη μέρα για να υπερασπιστεί τη ζωή του και τα δικαιώματά του. Εμείς θεωρούμε ότι το μόνο κόμμα που μπορεί να παίξει αποτελεσματικά αυτό το ρόλο είναι ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας. Γιατί από την επόμενη μέρα τα κοράκια, τα λεγόμενα φανς, περιμένουν μέσα από τους πληστηριασμούς να πάρουν όχι μόνο την πρώτη κατοικία, αλλά ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχει κοκκινήσει στις τράπεζες, περπατώντας το δρόμο που έχουν στρώσει οι πολιτικές τόσο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ προηγούμενα. Γιατί πρέπει από την επόμενη μέρα να ενταθεί ο αγώνας, ώστε η Λάρκο να ξανανάψει τα καμίνια της και να ξαναλειτουργήσει με ασφάλεια για τους εργαζόμενους, χωρίς να χαθεί ούτε μια θέση εργασίας και ανεξάρτητα των εξελίξεων σε σχέση με τους διαγωνισμούς των επίδοξων επενδυτών. Γιατί ο αγρότη και ο κτηνοτρόφο τη Θεότητα, όπω και όλη τη Ελλάδα, πρέπει να διεκδικήσει να πουλάει με εγγυημένε τιμέ τα προϊόντα του, ώστε να καλύπτουν το κόστο παραγωγή, να εξασφαλίζει την παραγωγή του από κάθε κίνδυνο για να μπορέσει να ζήσει και να κρατηθεί στο χωριό του, για να μην ερημώσει τελείω η ύπεθρο. Γιατί πρέπει να προστατευτεί ο λαό από την πανάκριβη ενέργεια την ίδια ώρα που ενέμογενήτρε και τα φωτοβολταϊκά στείνονται παντού, όπου κρίνουν οι μεγάλο επιχειρηματίε προσδοκώντα το μέγιστο κέρδο. Γιατί πρέπει να ενταθεί ο αγώνα για το νοσοκομείο και τα κέντρα υγεία που να ανταποκρίνονται στι ανάγκε του λαού τη Φιότητα με άμεση στελέχωση και πλήρη εξοπλισμό ώστε να μην ανθίζουν τα κέρδη των ιδιωτικών κλινικών και των κέντρων που ξεφύτρωσαν στη Φιότητα σαν μανιτάρια και έχουν θησαυρίσει από την κατάρρευση τόσο του νοσοκομείου όσο και των κέντρων υγεία. Για να έχουν οι φοιτητέ του Πανεπιστημίου φοιτητικέ αιστείε και σπουδέ που να ανταποκρίνονται στι ανάγκε του γιατί πρέπει να παλέψουμε σκληρά για μέτρα προστασίας από κάθε φυσικό κίνδυνο, φωτιά, πλημμύρα, σεισμό, σε μια περιοχή όπως η δική μας που διατρέχει σοβαρά τέτοιου κινδύνου αφού τα μέτρα είναι απόλυτα αναπαρκή. Απευθύνουμε ένα ερώτημα σε όλους τους φιωτείς. Τι κέρδισαν άραγε τόσα χρόνια από την επιλογή στα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, τι κέρδισαν από την εκλογή βουλευτών κατά συντριπτική πλειοψηφία από αυτά τα κόμματα, όταν μάλιστα ορισμένοι εξ αυτών είχαν ως κορυφαί, ήταν ω κορυφαίοι υπουργοί πρωταγωνιστικό ρόλο στι αντίστοιχε κυβερνήσει. Αυτό που είδαμε ήταν κορδέλε που έκοβαν όταν παραχωρούσαν του εθνικού δρόμου και τα σιδεροδρομικά διεκτεία στου επιχειρηματίε, τι ιαματικέ πηγέ στου μεγαλοξινοδόχου, τα δάση και τα έφορα χωράφια στου επενδυτέ, τάχα τη ενέργεια. Δίνοντά του από πάνω και επιχορηγήσει, επιδοτήσει από το υστέρημα του λαού. Γι' αυτό και δεν έμεινε τίποτα να δώσουν ώστε να ικανοποιηθούν βασικέ ανάγκε του λαού τη περιοχή. Αυτή όμω είναι διαχρονικά η πολιτική των κομμάτων του. Αυτή είναι η πολιτική που έχει φέρει μέχρι εδώ και το λαό τη Θεότητα. Α του επιστρέψουμε πίσω αυτό που του αξίζει. Α του γυρίσουμε την πλάτη. Ο λαό δείχνοντα εμπιστοσύνη μόνο στο ΚΚΕ. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να τους φρενάρουμε, να διεκδικήσουμε όσα μας ανήκουν, να ανοίξουμε το δρόμο για το μέλλον που μας αξίζει, που αξίζει στο λαό μας, με τον ίδιο φυσικά στην εξουσία. Οι μέρες που απομένουν πρέπει να είναι γόνιμες εκλογικά, να γεννούν κάθε μέρα και νέους ψήφους στο ΚΚΕ, γιατί αυτό αξίζει στο λαό μας, στο λαό της Θεότιδας, με ισχυρό κουκουέ, κάνουμε πράξη την εκλογή και από τη Θεότιδα κομμουνιστή βουλευτή. Καλή δύναμη για τη συνέχεια με ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σας ευχαριστώ.